Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες παρήρθον 8 ημέρε, αδερφοί μου, αφής μας ηξίωσε ο Θεός και εορτάσαμε την Αγία του Ανάσταση. Εφανερώθη δε μετά την Ανάσταση εις τους μαθητάς του και Θεία χάριτη ευουλέ του Θεού ανεξερεύνητες, τα σχέδια του Θεού ακατάληπτα, το πρόγραμμα του Θεού ασύλληπτον εις την διάνοια μας. Μετά των μαθητών όπου ενεφανίστη ο Κύριος μας, έλειπε ο Θωμάς. Δεν είναι τυχαίο ότι έλειπε, αλλά ο Θεός ευδόκησε, ο Θεός θέλησε να λείπει ο Θωμάς, διότι εις την σειράν των αιώνων και εις τα βάθη αυτού του κόσμου που ζούμε έως ότου να έρθει η Δευτέρα του παρουσία, θα υπάρξουν πολλοί όμοιοι με το Θωμά. Και ποιος ήταν ο Θωμάς, ή το εις εκ των μαθητών, ο οποίος ευρίσκεται μέσα εις την αγκάλη του Θεού επί τρία ολόκληρα χρόνια. Ανέστη εκ νεκρών ο Θεός και οι μαθητές γεμάτοι αγάπη, χαράν, αγαλία συνδυά των διδάσκαλών των, απευθύνονται στον Θωμάν, ο οποίος έλειπε όταν ο Χριστός εφανερώθη στους μαθητάς του. Και λέγουν στον Θωμάν, ανέστη ο Κύριος όντως, ενεφανίστη εμάς των θυρών και κλεισμένων, έχουμε χαράν μεγάλη. Και ο Θωμάς βλέπει με υποψία. Δεν θέλει να πιστεύσει στα λόγια των μαθητών. Και ανοίγει το στόμα του και λέγει, έχω να πω τούτα τα λόγια. Εάν μη είδω, λέγει, τον διδάσκαλον μου με τα μάτια μου και αν δεν ακουμπήσω, λέγει, το χέρι μου εις τον τύπον των ύλων, εκεί δηλαδή που τον εκάρφωσαν, και αν δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, δεν πιστεύω. Τούτο ενόμισε ο Θωμάς ότι δεν το ήκουσε ο διδάσκαλος του. Και παρήλθον 8 ημέρες και εμφανίζεται και πάλι ο Κύριος μας και την φοράν αυτήν παρών ο Θωμάς. Αφού έδωκεν στους μαθητάς πάλι την αγάπη του ο Κύριος μας, αφού έδωκεν στους μαθητάς του την ειρήνη, την οποία πρέπει να έχουν όλοι οι μαθητές του Χριστού, αφού έδωκεν στους μαθητάς του το μέγα μυστήριο της μετανοίας και είπεν σε αυτούς ότι σας δίδω εξουσία εις εκείνους που θα αφήνετε τις αμαρτίες, θα τις συγχωρώ κι εγώ αμέσως εις την βασιλεία μου την επουράνιο, και εις εκείνους τους οποίους δεν θα δίδετε άφεση, ούτε εγώ θα δίδω. Το μέγα τούτο μυστήριο της μετανοίας. Αφού ετελείωσε τα λόγια του, ο Κύριος μας απευθύνθη στον Θωμά και του λέγει, Θωμά, του λέει, αμφιβάλλεις ότι αναισθήθηκα.
Με βλέπεις το λέγει. Μην νομίσεις ότι είμαι φάντασμα. Έχω λέγει σάρκα και οστά. Έλα λοιπόν να κουμπίσεις το χέρι σου επάνω στην πλευρά μου και έλα να βάλεις το χέρι σου στα καρφιά που με κάρφωσαν. Και ο Θωμάς δεν είπε αμέσως πιστεύω, αλλά μόλις άγγισε επάνω στον Κύριο και είδεν ότι όντως ήταν ο αναστημένος ο διδάσκαλος, τότε φώναξε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν έμενε όμως έως εκεί το πλήρωμα των νοημάτων τα οποία αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τώρα του λέγει που με είδες, έχω να σου πω τούτα τα λόγια. Με είδες και πίστευσες. Δεν σε μακαρίζω όμως. Δεν θα πάρεις μακαρισμό από το στόμα μου, διότι ήθελες να με ειδείς για να πιστεύσεις. Εγώ θα μακαρίσω, του λέγει, εκείνους που δεν θα με ειδούν και θα με πιστεύσουν. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Μακαρισμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα με ειδούν, αλλά θα είναι πάντοτε κοντά μου. Θα με βλέπουν ζωντανόν. Όπως λέγει ο προφήτης προωρώμην, λέγει τον Κύριόν μου, ιστάμενον εκ δεξιών μου, διαπαντός ή να μη σαλευθώ. Αυτή είναι η πίστης την οποία μακαρίζει ο Θεός, να βλέπεις τον Χριστόν δίπλα σου ημέραστε και νυχτός, ακαταπαύστος να βλέπεις τον Θεό δίπλα σου, και τότε να παίρνεις δύναμη για να ζήσεις στον κόσμο αυτόν. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Το θέμα της πίστεως δεν είναι μικρό. Είναι από τα μεγαλύτερα σημεία της σωτηρίας του ανθρώπου. Εάν δεν πιστεύεις στον Χριστό, δεν πρόκειται να σωθείς. Εάν περιμένεις να τον ειδείς, δεν θα τον ειδείς, διότι όταν θα εμφανιστεί δεν θα είναι όπως νομίζουμε, ταπεινός και κατατρεγμένος και υβριζόμενος και σταυρούμενος. Όταν θα τον ειδούμε πλέον θα είναι επί των νεφελών του ουρανού, μετά των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και ουρανίων δυνάμεων, και θα εμφανιστεί και θα τρέμει πάσα η γη. Πλούσιοι και πένιτες, μεγάλοι και μικροί, βασιλείς και άρχοντες, οι πάντες θα τρέμουν όπως τρέμει το φύλλο επάνω στο δέντρο όταν το φυσάει ο αέρας. Τότε θα με δείτε, λέγει. Εκείνοι οι οποίοι θα με πιστεύουν θα με βλέπουν μόνον δια της πίστεως την οποία θα έχουν μέσα του. Αυτήν την πίστη εζήτησαν οι μαθηταί από τον Κύριο μας και του είπαν: Κύριε, πρόσθεση μην πίστην, Κύριε, πρόσθεση μην πίστην. Διότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν τον Θεόν ως άνθρωπον και συντοχρόνο να τον βλέπουν ως Θεόν. Εκουράστη ο Κύριος μας. Ομιλούσεν στα πλήθη του κόσμου και αφού έφτασε το βράδυ ήθελε να μεταβεί, λέγει, στην απέναντι όχθη και μπήκε στο πλιαράκι για να διασχίσει την θάλασσα. Πλην όμως από την πολλή κούραση την οποία είχε, μόλις εκάθισε μέσα σε εκείνο το πλιαράκι έκλεισαν τα μάτια του.
κούρασης πολύ στον Χριστόν. Ο Θεός κουράζεται? Δεν κουράζεται ο Θεός. Ποιος σε κουράστη? Ο άνθρωπος Θεός. Και έκλεισε τα μάτια του και εκείνη τη στιγμή επιτρέπει πάλι ο ίδιος να γερθεί φοβερός αέρας στην θάλασσα και να ανεβαίνουν τα κύματα μέτρα πάνω από το πλοιαράκι και εκείνο να είναι έτοιμο να βυθιστεί. Και οι μαθητές φοβούμενοι επλησίασαν τον διδάσκαλον, ο οποίος είχε κλεισμένα τα ματάκια του για να ξεκουραστεί. «Κύριε», του λέγουν, «πνιγόμεθα, αφανιζόμεθα». Και ηγέρθε ο Χριστός και είδε εκείνα τα κύματα και ύψωσε το χέρι του και είπε εν τούτα τα λόγια: «Πεφήμωσο, σιώπα». Και αμέσως εκείνη τη στιγμή ερρυπή οφθαλμού, έγινε η θάλασσα γαλήνη, ηρεμία, ησυχία και έμειναν έκθαμβοι, λέγει, οι μαθητές και έλεγαν: «Ποιον έχουμε κοντά μας, τον διδάσκαλον ή τον Θεόν, ο οποίος εξουσιάζει τα πάντα?» Και άνοιξαν το στόμα τους και είπαν στον Χριστόν: «Κύριε, πρόσθεση μην πίστην, Κύριε, πρόσθεση μην πίστην. Δώσε μας πίστην, Κύριε. Στερέωσε μας, Κύριε μου, με την πίστην την οποία έχεις εσύ. Μη ζητάς, αδερφέ μου, να πιστεύσεις στον Χριστόν, εάν δεν ζητήσεις από τον Χριστό να σου δώσει πίστην. Και τότε τα θαύματα θα είναι μεγάλα εις την ζωή σου». Τα είπε ο Κύριος όλα εκείνα τα οποία θα γίνονται εις εκείνους οι οποίοι πιστεύουν. Θα ποιούν θαύματα, λέει. Θα εγείρουν νεκρούς. Θα εκδιώκουν δαιμόνια. Θα θεραπεύουν ασθενείς. Θα ομιλούν γλώσσες. Και πέραν τούτον, το μεγαλύτερο απ' όλα, εζήτησεν πίστην ως κόκκον συνάπεως. Όταν ανοίξεις το σίκωδι για να το φάγεις, αδερφέ μου, κοίταξε μέσα, έχει κάτι σποράκια. Έναν από εκείνα τα σποράκια να είναι τόση η πίστη σου. Μα δεν έχουμε τέτοια πίστη? Δεν έχουμε. Διότι είπε ο Θεός, εάν έχεις τόση πίστη, λέγει, ως κόκκον συνάπεως, θα λέγεις στο όρος τούτο να μεταβεί εν τεύθεν, λέγει, και να βληθεί στη θάλασσα και θα πηγαίνει. Πού είναι η πίστη στην οποία έχουμε, αδερφοί μου? Πίστην θέλει ο Θεός, διότι δια της πίστεως είναι εκείνο το οποίο μετρά εις την άνω ζωή. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης. Ορισμός της Αγίας Γραφής. Πίστης, λέγει, είναι να ελπίζεις εις εκείνα τα οποία ακριβώς θα ειδείς μια μέρα. Πίστης σημαίνει να έχεις ελπίδα εις εκείνα τα οποία υπάρχουν μπροστά σου γεγραμμένα εις την Αγία Γραφή. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης. Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Να ελέγχεις εκείνα τα οποία δεν βλέπουν τα μάτια σου. Αυτό σημαίνει πίστης. Να μην αμφιβάλλεις ποσός όταν λέγεις ότι πιστεύεις. Τότε, λέγει, ότι ζητείς, εγώ θα σου το δώσω. Αμφέβαλλον οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινον του πυρός είχαν καμία αμφιβολία? Όταν ο Ναφοκουδονόσορ τους έδεσε, λέγει, με χειροπέδες σίδηρας, τους έβαινε μέσα στα σίδερα για να λιώσει το σίδερο και να μείνει μόνο στάχτη. Και όταν τους έδεσε και η φλόγα της καμίνου
εξήρχεται από το στόμιον αυτής 49 πύχης. Τότε είπε να φουβεδονώσω, να έρθει ο Θεός σας να σας σώσει τώρα. Γιατί απήντησαν οι τρεις παιδες με μία φωνή, όλοι μαζί. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο σπίτι, όταν πάσχει κάποιος, όλοι στο σπίτι, στην οικογένεια αυτή πρέπει να πιστεύουν. Όχι να πιστεύει ο ένας και ο άλλος να βλασφημεί την Παναγία και τον Χριστό. Όχι ο ένας να πάσχει και ο άλλος να χαίρεται και να λέγει κόψε το λαιμό σου, ό,τι θέλεις γίνει. Οι τρεις παιδες με μία φωνή είπαν θα έρθει ο Χριστός μας. Και ήρθε ο Χριστός. Ο παιδας εκ χαμήνου ρισάμενος λέγει, η εκκλησία μας εγένετο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος εγλίτωσε τους τρεις παιδες μέσα στην κάμινο λέγει του πυρός, έγινε άνθρωπος και περπάτησε μαζί μας και ομίλησε μαζί μας και συνέφαγε μαζί μας και εκουράστη με μας. Ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λεόντων, όταν τον έριξαν, δεν είχε απιστία, είχε πίστη και έφραξαν στόματα λεόντων. Εκείνα τα λιοντάρια τα πεινασμένα έπεσαν στα πόδια του όπως τα αρνία. Πίστης, πίστης αδερφοί μου, το μεγαλύτερο δώρο το οποίο όταν ο Θεός το χαρίσει στον άνθρωπον πατεί επάνω στα φίδια του, πατεί είναι επάνω όφιον και σκορπίων λέγει και επιβάσαν την δύναμη του εχθρού. Πίστης, είπε ο Θεός πίστη, και για να πει πίστη σημαίνει ότι υπάρχει και απιστία, το αντίθετο, όπου ο καλός εκεί και ο κακός, όπου η καλοσύνη εκεί και η κακία, όπου η αγάπη εκεί και το μίσος. Και όταν λέει ο Χριστός μας αυτή τη στιγμή η πίστη, σημαίνει ότι απέναντι υπάρχει και απιστία. Θα κοιτάξουμε να ρίξουμε ένα βλέμμα μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Πόσους θα έβρεις αδερφέ μου σήμερα οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και ομολογούν τον Θεό? Το να πιστεύουν στον Θεό, πιστεύουν και οι δαίμονες. Και τα δαιμόνια λέγει πιστεύουν και φρύττουν, τρέμουν. Πιστεύω λέγει στον Θεό, πιστεύεις δείξε μου το με τα έργα σου λέγει η Αγία Γραφή. Πιστεύεις στον Χριστό, δείξε μου το με τα έργα σου λέει. Πιστεύεις σε εκείνον, τήρησε τα σεντολάς του. Ο πιστεύωνε σε μέ λέγει, τα σεντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν σε μένα λέγει να τηρούν τα σεντολάς μου. Αυτό σημαίνει να πιστεύεις στον Θεό. Ο άπιστος λοιπόν δυνατόν να παρέλθει στην ζωή του ολόκληρον και να μην αναφέρει ποτέ το όνομα του Θεού. Αυτό το οποίο μας λέγει ο Θεός μας ότι μνημονευταίων μάλλον ή αναπνευστέων, αυτό το οποίο λέγει ο Θεός να πράττουμε λέγει και να μνημονεύουμε το όνομα του Θεού περισσότερες φορές από ότι αναπνέουμε. Αυτό σημαίνει πιστεύω εις τον Θεό. Να τον φωνάζεις κάθε δευτερόλεπτον της ζωής σου. Κύριε σώσε με. Δόξασε ο Θεός. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Αυτό σημαίνει να πιστεύεις εις τον Θεό. Και ο άπιστος δεν καταδέχεται, δεν έχει την αξίωση ούτε να ομιλήσει δια των Θεών, ούτε να αναφέρει το όνομα του Θεού, ούτε να ομολογήσει τον Θεόν. Άπιστος ο άνθρωπος. Μην ξεχάσετε ότι πριν λίγες ημέρες αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεόν είπε ότι δεν θέλω να με θάψετε στην εκκλησία, λέγει, ούτε παπάς να εμφανιστεί μπροστά μου. Λέει. Και τον έθαψαν όπως το σκυλί. Έπρεπε κανονικά να μην ταφεί μεταξύ των πιστών. Έξω από τους πιστούς. Έξω από το κημητήριο που κοιμούνται οι πιστοί.
Και όμως τον έβαλαν μέσα στο χώμα χωρίς λειτουργούς, χωρίς ύμνους της Εκκλησίας, χωρίς ακολουθίαν της ταφής. Αυτός είναι ο άπιστος, ο οποίος υβρίζει τον Θεό και κακολογεί και βλασφημεί τον Θεό, διότι δεν πιστεύει. Οι δαίμονες τον περνούν στην πίστη. Αυτός ξεπέρασε και τους δαίμονες και βρίσκεται στην απιστία. Ο άπιστος, λέγει ο Θεός, είναι βαρύ να είναι στη ζωή του. Ως σύντροφος αυτού, λέγει, η απιστία. Ή ο δίκαιος, λέγει, μόλις σωθήσετε, ο άπιστος, λέγει, πού φανίσετε. Αυτός ο οποίος δεν πιστεύει, πού θα φανεί. Ο άπιστος, λοιπόν, και ο πιστός. Αλλά έχουμε και έναν τρίτον. Μήπως είμαστε σε αυτήν την κατάσταση εμείς, σε αυτήν την κατηγορία. Ο τρίτος στο σημείο τούτο είναι ο χλιαρός. Πιστεύω και δεν πιστεύω. Πηγαίνω και στην εκκλησία, πηγαίνω και στους χορούς. Πηγαίνω και στην εκκλησία, πηγαίνω και στην αμαρτία. Είμαι πιστός και αν μου πεις ότι δεν πιστεύω, εγώ απαντώ πιστεύω. Εάν σου πω δεν πιστεύεις και σου το αποδείξω, τότε λέγεις όχι, είναι ψέματα, πιστεύω. Δείξε μου το με τα έργα σου. Δεν απαντά. Είναι ο χλιαρός τον οποίον ο Θεός τον βλέπει και φωνάζει. Τον χλιαρόν, λέγει, μέλλω εμέσα εκ του στόματός μου. Θα τον διώξω, λέγει, και να αφανιστεί. Δηλαδή θα πάει στην κόλαση. Ο χλιαρός. Ή θα είσαι πιστός με τον Θεόν άχρη θανάτου, ή θα είσαι άπιστος και θα λες ότι δεν πιστεύω τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε, είμαι ελεύθερος. Αυτό το οποίο έγραψαν επάνω στον τάφο του περιφήμου Καζαντσάκη, ο οποίος είχε ισοπεδώσει τα πάντα. Βλασφημία η οποία εξήρχονται από το στόμα του, και ο Ανδρουλάκης πάλι από την Κρήτη, αυτοί οι βλάσφημοι είναι εκείνοι οι οποίοι κατετάγησαν πλέον στην λίστα των απίστων. Ήρθε ο Θεός. Αυτοί που ζουν και δεν πιστεύουν να πιστεύσουν, διότι ο άπιστος ή ευρίσκεται στην κόλαση ή ευρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο, το ίδιο πράγμα είναι. Δι' αυτόν τον λόγο ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος συντηρεί τα πάντα, κατέχει τα πάντα, προγραμματίζει τα πάντα. Είναι ο Θεός ο οποίος μας κυβερνά, αδερφοί μου. Και αυτόν πρέπει να πιστεύσουμε. Και αυτόν πρέπει να ομολογούμε. Και αυτόν πρέπει να έχουμε στο στόμα μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Και ερχόμεθα εις ένα παράδειγμα στο Άγιο Όρος. Ένας ασκητής στο Άγιο Όρος του έκαναν δώρον έναν παπαγάλο. Το είχε εκείνο το πουλάκι μέσα στο κλουβί. Και τι να το μάθει? Να το μάθει να βλασφημεί? Να το μάθει να αισχρολογεί, όπως έχουμε παραδείγματα με αυτούς που έχουν παπαγάλους? Το έμαθε το πουλάκι εκείνο να λέγει: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Και έλεγε αυτό το πουλάκι αυτά τα λόγια. Η μέρα ντυνά ο μοναχός ελισμόνησε λίγο το πορτάκι εκείνο που είχε στο κλουβί και ο παπαγάλος έφυγε στην ελευθερία. Εκεί που έτρεχε όμως το βλέπει ένα γεράκι και τρέχει επάνω του. Και μόλις ο παπαγάλος είδε το γεράκι και έφτασε η στιγμή του αφανισμού του, εκείνη τη στιγμή άνοιξε το στοματάκι του και είπε:
«Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με». Και αμέσως το γεράκι γύρισε από την άλλη μεριά και έφυγε. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Ή θα είσαι με τον Χριστόν και να σε σώσει ο Χριστός, ή δεν θα είσαι και θα αφανιστείς. Κύριε, δώσε μας να πιστέψουμε, όχι να σε ειδούμε, αλλά χωρίς να σε ειδούμε, για να δεχτούμε τον μακαρισμό σου στον παρόντα κόσμο και στην επουράνια σου βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.